Συνελληνές μου, αδέρφια μου, συμπολεμιστές μου. Ναι, θα πω μου έχετε λείψει για πρώτη φορά. Είναι μεγάλο το διάστημα που είμαι μακριά σας. Όμως, μας δίνετε και η δυνατότητα για μια εσωτερικεύση. Να πάρετε την ηγεσία, την ευθύνη πάνω στις πλάτες σας. Η Ελλάδα είναι των Ελλήνων, έχω πει. Η Ελλάδα είναι όλων των Ελλήνων. Και όλοι πρέπει να πάρουμε την ευθύνη μας. Να πάρουμε τα καθήκοντά μας. Να πράξουμε τα μέγιστα για την απελευθέρωσή μας. Και την απελευθέρωση όλων των Ελλήνων ανθρώπων. Θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι, ιδιαίτερα τώρα που έχει οριμάσει ο καιρός, του όρκου. Πολεμάνε όλοι τον όρκο. Ακόμα κάποιοι προσπαθούν να ποινικοποιήσουν τον όρκο. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι όρκοι σε όλο τον πλανήτη έχουν γελιοποιηθεί. Δηλαδή δεν είναι όρκοι. Είναι τόσο σοβαροί. Σε όλο τον πλανήτη οι όρκοι είναι πίστοι στο Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα? Που βγάζουν οι άνθρωποι. Και ποιοι άνθρωποι? Το βγάζουν οι άνθρωποι το Σύνταγμα. Μάλιστα. Είναι δικό μας δηλαδή. Είναι αυτό που θέλουμε. Με ποια λογική? Με ποιο αξιακό? Με ποιες αρχές? Με ποια δομή? Ας είναι όμως. Όρκος του πολεμιστή που εδώ και 3 χρόνια έχει πρωτοβγεί, πολεμήθηκε πάρα πολύ από τα δόγματα, από τις στοές, σχεδόν από όλους. Βέβαια αυτοί που το πολέμησαν πήραν εντολή. Πήραν εντολή από τα σκοτεινά βαθιά αφεντικά τους. Δεν ήξεραν τι έκαναν. Απλά πρέπει να το πολεμήσουν. Κάθε λέξη του όρκου την πολέμησαν. Κάθε έννοια την πρόσβαλαν και την βεβήλωσαν. Κανείς δεν ήξερε γιατί. Είναι η ώρα να μάθετε γιατί πολέμησαν τον όρκο. Αυτοί που έδωσαν την εντολή να πολεμηθεί ένας τέτοιος όρκος, ήξεραν. Ήξεραν πάρα πολύ καλά. Τι πολεμούσαν. Και τι ακριβώς έλεγε ο όρκος. Σίγουρα πολλά παλικάρια μας δώσαμε τον όρκο. Γι' αυτό ο όρκος αυτός είναι καθαρά προσωπικός. Πρέπει να τον δώσει ο κάθε Έλληνας ή ο κάθε άνθρωπος. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Πρέπει να τον κατανοήσει, να τον δώσει με ελεύθερη βούληση. Δεν μπορεί κανείς να πιεστεί για να δώσει τον όρκο του πολεμιστή. Άλλωστε δεν θα μπορούσε και ποτέ να αξίζει να πιέσεις κάποιον για έναν όρκο. Ήρθανε μέρες όμως που αρκετοί ορκίστηκαν για αλλότρια σχέδια. Ίσως για να είναι μαζί μας, ίσως γιατί τους είπαν τραβάτε να ορκιστείτε, δεν πειράζει, για να είστε μαζί τους, να τους κατασκοπεύετε, να τους βλέπετε. Γι' αυτό είπα ότι ο ορκισμένος για μας, τους Έλληνες, είναι αυτός που θα εκτελέσει τον όρκο, είναι αυτός που θα μείνει στις εντολές, σε όλη τη διαδικασία του όρκου. Και να δώσει τα μέγιστα για τους συνέλληνες του, για την απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά και στις αλάνιες εντολές. Γι' αυτό αν δίδατε και στους όρκους νόμους, που πέραν από τη γη, το γήινο κομμάτι μας, που είναι γεμάτο φεκ, δισεκατομμύρια φεκ νόμους, που κανείς δεν ξέρει, αλλά τελικά ουσιαστικά για μας τα βγάζουν. Ποιος τα βγάζει αν όχι εμείς? Θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν εφέκ πέραν από το γήινο κομμάτι. Ο όρκος είναι και νόμος. Και όλα στο σύμπαν. Οι όρκοι είναι νόμοι. Οι νόμοι είναι όρκοι. Αυτή είναι η νόμη. Βέβαια, μετά από τόσο καιρό που έχουν ορκιστεί χιλιάδες συνέλληνες και που
κάποιοι προσπαθούν τώρα να κατηγορήσουν και να ποινικοποιήσουν και την πράξη του όρκου, θα σας πω ότι είναι το πιο σημαντικό και ποιο είναι το μυστικό μες στον όρκο, που τώρα είστε έτοιμοι να το κατανοήσετε με επίγνωση. Μες στον όρκο, συνέλληνές μου, έχει τις 8 εντολές, τις ελάλιες εντολές, αλλά ουσιαστικά οι εντολές αυτές είναι του Διός. Δεν είναι 8, είναι 7. Συμπλήρωσα άλλη μία για να γίνει πιο κατανοητή η φρόνηση. Γιατί οι μέρες μας, έτσι όπως κυλάνε, η σοφροσύνη είναι κομμάτι της φρόνησης. Έτσι, για να γίνει πιο κατανοητό, έβαλα και άλλη μία, την 8η, τη σοφροσύνη, ενώ πραγματικά είναι 7. Η σοφροσύνη είναι μες στη φρόνηση. Η σοφροσύνη είναι να ξέρεις πώς θα κάνεις το κάθε τι. Η φρόνηση είναι να ξέρεις πού πας και τι θα κάνεις. Η σοφροσύνη είναι να ξέρεις πώς θα το κάνεις, με τι σχέδιο θα πετύχεις. Δεν έχει σημασία όμως, οι εντολές είναι 7. Αλλά και 8 μαζί με τη σοφροσύνη. Το μυστικό το μεγάλο όμως είναι ότι αυτές οι ελάνιες εντολές καλύπτουν όλο το φάσμα του βίου. Και όχι μόνο. Αυτές οι εντολές είναι και στο ορατό και στο αόρατο περιβάλλον μας, αλλά και σε όλα τα επίπεδα, διαστατικά, πολυδιαστατικά, αλλά και του βίου μας, του υγιεινού. Και εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αυτοί ήξεραν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το βίο μας, ενώ οι δημιουργικές δυνάμεις που μας δημιούργησαν και όχι, αυτές που μας επέβαλαν και λένε ότι μας δημιούργησαν ψευδώς και χωρίς καμία απόδειξη, εφόσον το τεράστιο πλατήσκαλο της δημιουργίας θεών και ανθρώπων και φαίνεται παντού είναι η ελεύθερη βούληση, θα μπορούσε ποτέ ο δημιουργός των ανθρώπων να βάλει κόφτη στη ζωή του? Δηλαδή, θα μπορούσε ο δημιουργός να πει εσύ θα ζήσεις 50, εσύ 60, εσύ 70, εσύ 80, εσύ 90, εσύ 100, εσύ 50, εσύ 40, ή να βάλει γενικά ένα όριο προσδοκία ζωής, τα 80 έτη, τα 90 έτη, οπότε μας επιβάλλει πόσο θα ζήσουμε. Οπότε αν δεν προλάβουμε, τι θα προλάβουμε? Λοιπόν, ακούστε, συνεγγενές μου, ο δικός μας ο δημιουργός, ο ελάνιος δημιουργός, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός, ελάνιος, γιατί γι' αυτό ο δημιουργός δημιουργήθηκε, με μια τεράστια αποστολή, να κατασκευάσει τον Έλλην. Ο Έλλην δεν είναι μόνο Έλληνας, ο Έλλην είναι το δημιούργημα που θα δει το όλον φως. Ανεξαίρετου κράτους και χώρες έτσι όπως έχουν κάνει σήμερα, δεν ξεκινήσαμε έτσι? Σχεδόν όλα τα κράτη στη γη είναι φρέσκα, φρεσκότατα. Κανένα δεν έχει βάση. Απλά ταμπέλες. Κόβουν ένα οικόπεδο, τα βρίσκουν μεταξύ τους και ονομάζουν τα κράτη. Και νομίζουν ότι έχουν και ηθαγένειες ή έχουν γραμμές αίματος. Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Όμως λοιπόν, ο δημιουργός ο δικός μας δεν μας έχει βάλει κόφτη. Και αν δείτε και την κατατομή του ανθρώπου, έτσι όπως ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή, είναι το «ον» που στέκεται στα δύο του πόδια, που σηκώθηκε όρθιο, γι' αυτό και λέει «θρόσκο». Και από εκεί βγάλαν και θρησκείες. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι ο δημιουργός δεν του έβαλε ποτέ κόφτη. Οι δημιουργικές δυνάμεις λοιπόν με τις 7 εντολές βάζουν τα όρια τα δικά σου, πόσο εσύ θέλεις να ζήσεις. Εάν λοιπόν με την υγεία σου κοιτάς την υγεία του περιβάλλοντος, την υγεία όλου του περιβάλλοντος σου, ορατού και αόρατου, έχεις δικαιοσύνη στο περιβάλλον σου, έχεις και εκτελείς όλες αυτές τις εντολές, θα ζήσεις όσο εσύ θέλεις και θα φύγεις από αυτό τον πλανήτη όταν και εσύ αποφασίσεις,
όταν θέλεις να ταξιδέψεις. Και όταν θα έρθει αυτή η ώρα, θα ξέρεις που θα πας, θα καταλάβεις μέσα στα χρόνια του βίου σου εδώ τι θέλεις να κάνεις, ποιος είναι ο σκοπός σου, ποιος είναι ο στόχος σου, γιατί ακριβώς ενσαρκώθηκες, γιατί γεννήθηκες. Και μέσα από την ανέλυξή σου θα καταλάβεις πότε θέλεις να φύγεις και θα ορίσεις εσύ πότε θα φύγεις από αυτόν τον πλανήτη. Δεν ορίζει κανένας άλλος πότε θα φύγεις από αυτόν τον πλανήτη. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό και δεν θα το πω αθανασία. Θα το πω ότι με μια τεράστια νόηση που έχουν οι δημιουργοί μας, έχουν κατασκευάσει τον άνθρωπο. Ζει έως τα 1000 χρόνια. Κανένα ανθρώπινο που πέρασε από αυτόν τον πλανήτη και ανελήχθηκε δεν ξεπέρασε τα 1000 έτη. Γιατί γνωρίζουν με μεγάλη νόηση και κατανόηση ότι κανέναν δεν θα μπορούσε να μείνει σε αυτόν τον πλανήτη παραπάνω από τα 600-700 χρόνια. Όπως αυτό έχει γίνει σε πολλές προσωπικότητες, άσχετα αν μας τα κρύβουν και οι ημερομηνίες που μας δίνουν είναι τυχάρπαστες ή είναι κοντά στις ημερομηνίες που θέλουν αυτοί να μας κρατάνε στον κλεμμένο χρόνο που έχουν φτιάξει για μας. Γι' αυτό αν δείτε, όλος ο στόχος, όλο του καθεστωτικού, αποστατικού καθεστώτος, όλες τις αποστασίες είναι να μας κρατήσουν στα όρια και στα χρόνια που θέλουν αυτοί. Στα όρια, στα χρόνια που αυτοί θέλουν, μπαίνοντας στη ζωή μας, μας διαμορφώνουν πόσο θα ζήσουμε. Βγάζουν προσδόκιμα ζωής και εμείς τα ακολουθούμε από την ώρα που γεννιόμαστε. Ουσιαστικά μας μιλάνε για το θάνατο. Δίπλα μας βλέπουμε θάνατο. Συνέχεια. Και από την ώρα που γεννιόμαστε όλα τα δόγματα μας μιλάνε για το θάνατό μας. Να κάνουμε στη ζωή μας πράγματα που θέλουν αυτοί για το θάνατό μας. Για να είμαστε έτοιμοι για το θάνατό μας. Για το θάνατό μας. Από την ώρα που γεννιέσαι είσαι ήδη νεκρός. Και προσπαθούν όλοι για το θάνατό σου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το βίο το δικό μας, ούτε το δημιουργό μας. Έτσι λοιπόν μεγάλα μυστικά μέσα στον όρκο έρχονται να καλύψουν τις ερωτήσεις πολλών συνανθρώπων μας, πολλών συμπολεμιστών μας. Εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο κομμάτι του βίου και ένα μεγάλο κομμάτι που έχουν χτίσει και μας έχουν κλέψει όλο μας τον χρόνο. Μας έχουν κλέψει όλο τον χρόνο και έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο χρόνο που βιώνουμε στον ψεύτικο χρόνο το δικό τους, ακολουθούντος πάντα τις δικές τους οδηγίες. Οδηγίες πώς να πεθάνουμε σε συγκεκριμένο χρόνο, κλέβοντας από μας τα χρόνια της ζωής μας, την ανέλυξή μας. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που λέω ανέλυξη. Όλος ο πλανήτης, όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι γιατροί, όλοι οι ακαδημαϊκοί άπαντες μιλάνε για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Δεν εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος και δεν είναι είδος, είναι γένος. Αν είναι είδος ο άνθρωπος, υπάρχουν είδη πολλών ανθρώπων. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι είδος, είναι γένος. Το ανθρώπινο γένος δεν εξελίσσεται, ήρθε τέλειο από την αρχή του. Μπορεί στη γη και στο βίο του να ανελιχθεί, όχι να εξελιχθεί. Εξέλιξη κάνουν μόνο τα υβρίδια, ιδιαίτερα η φύση. Τι να εξελιχθεί, να εξελιχθεί η ελιά, να γίνει τι? Να γίνει καλαμιά, να γίνει ζαχαροκάλαμο, τι εξέλιξη να κάνει η ελιά? Τα γέννη και τα είδη της πραγματικής δημιουργίας δεν εξελίσσονται συνελληνές μου. Τι εξέλιξη να πάθει η ελίτσα? Το αμπέλι τι εξέλιξη, να φτιάξει ποικιλίες? Και τι εξέλιξη εδώ? Εξέλιξη είναι λοιπόν να πιάσουν όλα τα DNA, να μπερδέψουν τα DNA, όλες αυτές οι αποστατικές φυλές και να κάνουν χιλιάδες, να κάνουν εκατομμύρια είδη εντόμων, να παράξουν άλλα ζώα από τα είδη τα ζώα, τα γονίδια, να παράξουν άλλους ανθρώπους. Αν αυτό το λένε εξέλιξη, αυτό στη γλώσσα την Ελλάνια σημαίνει τεράστια αποστασία. Και δεν μπορούν να κάνουν καμία δημιουργία παρά μόνο αποστασία και τα προϊόντα τους θα είναι αποστατικά, χωρίς καμία σοφία και νόηση, προσβάλλοντας την ίδια τη φύση και όλες τις δημιουργικές δυνάμεις. Ενώ ο άνθρωπος έχει ανέλυξη, εμείς ήρθαμε εδώ, στη γη, για να ανελιχθούμε. Όχι να εξελιχθούμε. Δηλαδή τι να κάνουμε, να βγάλουμε φτερά, να βγάλουμε λέπια, να βγάλουμε ουρές, να κάνουμε τι? Αυτό το λέτε εξέλιξη? Δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ανελίσσεται. Και για να ανελιχθεί θέλει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Να πάει στην αυτογνωσία του, να καταλάβει ποιος είναι,
τι θέλει εδώ. Κρυμμένα τα μυστικά πολλά στον πλανήτη, όχι τα ψεύτικα τα δικά τους, μα τα πραγματικά μυστικά της δημιουργίας, της ζωής, του βίου, του στόχου, του σκοπού, του σχεδίου. Τεράστιο το μυστικό, εκτελώντας τις 7 ελάνιες εντολές. Αν δεν σε σκοτώσει κανείς σε κάποιο πόλεμο, εάν δεν σε δολοφονήσουμε, εάν δεν σε δηλητηριάσουμε, εάν προσέχεις το περιβάλλον σου, εάν προσέχεις την υγεία, εάν προσέχεις τον πλούτο σου. Γιατί αν χαρίσεις τον πλούτο σου, θα στον πάρει κάποιος άλλος και θα κάνει αυτά που κάνει σήμερα και σχεδιάζει για σένα και σε ποτίζει δηλητηριασμένα νερά. Σε ψεκάζει σαν κουνούπι με χιλιάδες μύκητες. Σου δηλητηριάζει τους ωκεανούς. Έχουν γεμίσει θάλασσες από χιλιάδες υβρίδια. Αυτά που ξέρεις και αυτά που δεν γνωρίζεις. Φτάσανε με σήμερα τον άνθρωπο να τον τσιμπάει μια σπίγα, μια μέλισσα, ένα κουνούπι και να παθαίνει αλλεργικό σοκ. Πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα τα οποία θα σου στερήσουν τη ζωή και το βίο. Και αυτό είναι καθαρά το αποστατικό κομμάτι. Γιατί έχασες την ισχύ σου, γιατί έχασες το πλούτο σου, γιατί δεν κοιτάς τη δικαιοσύνη, παρά εισπράττεις το άδικο που σου δίνουν. Και επειδή γεμίζεις άδικο, ξαναδίνεις το άδικο και επιτρέπεις να συμβαίνει αυτό. Και εδώ η τελευταία εντολή είναι η Ανδρεία. Η Ανδρεία γράφτηκε εκτός των άλλων που είναι μέσα στις 7, αλλά για αυτή τη μεγάλη στιγμή που ζούμε στη γη μας, θέλεις την Ανδρεία. Όπου αυτή είναι η μόνη που θα σε βγάλει τώρα από αυτό το τέλμα. Θα σε βγάλει από αυτή την παράκρουση. Θα σε βγάλει από αυτό το μεγάλο, από αυτή τη μεγάλη κατάπτωση. Και σήμερα πρέπει να χειραγωγήσεις τους φόβους σου. Οι φόβοι σου είναι τεράστιοι. Για τη ζωή σου, για τα παιδιά σου, για το μέλλον σου, για τη δουλειά σου. Λιγοστή μεν μπροστά σε ένα περιβάλλον. Το οποίο θα σε σκοτώνει και θα σκοτώσει και αυτούς που θα φέρεις. Άρα σκοτώνει το είδος, σκοτώνει εσένα τον ίδιο. Σήμερα λοιπόν η Ανδρεία πρέπει να κυριαρχήσει, γιατί με αυτή θα βγούμε από αυτό το τούνελ, από αυτή την κατάπτωση, για να πάμε σε ανέλυξη και τουλάχιστον να αρχίσουμε όλοι μαζί, χωρίς φόβο, να πάρουμε τα δίκαια, τα δικαία μας. Γι' αυτό στις Ελληνές μου πολεμήθηκε τόσο πολύ όργος, αυτοί ξέρανε. Σίγουρα τώρα ξέρεις κι εσύ. Σκέψου το, ψάξου το. Οι ελάνιες εντολές είναι το εισιτήριο. Να ζήσεις όσο θέλεις, όσο εσύ θέλεις να ζήσεις πάνω στη γη με ελεύθερη βούληση χωρίς κανένας να σου βάζει κόφτη. Για κοιτάξτε γύρω σας. Στα 50 σχεδόν όλοι πρέπει να παίρνουν χάπια. Στα 70-80 έχουν ένα κουτάκι ολόκληρο σακούλα σούπερ μάρκετ. Όλοι κάτι πρέπει να πάθουν. Αν δεν πάθουν καρκίνο, θα πάθουν ασχάιμερ, θα πάθουν μύκητες, θα πάθουν αθρίτιδα, θα πάθουν τα κέρατά τους. Αν κλειτώσει από το τρένο, αν κλειτώσει από το αεροπλάνο, αν κλειτώσει από το μηχανάκι, θα το χτυπήσει κανένα ταξί, αν θα κλειτώσει από εκείνο. Θα πλημμυρίζει, θα κάνει, θα ράνει. Είναι χιλιάδες όλα αυτά όλο στο περιβάλλον σου, το οποίο πρέπει να πεθάνει σε συγκεκριμένη ηλικία. Γιατί αυτό είναι ο ψεύτικος χρόνος που έχουν φτιάξει. Όπου θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Μια πάρα πολύ σοβαρή συγκεκριμένη διαδικασία. Πώς κλέψαν τον χρόνο μας και πώς πρέπει να φύγουμε. Συνέγινες μου. Ο όρκος του πολεμιστή είναι πάρα πολύ μεγάλος και σπουδαίος. Είναι ένα μεγάλο εισιτήριο. Το οποίο είναι δικό σας. Το οποίο παλιότερα δεν φαινόταν. Κοιτάξτε το στα μάτια πώς είναι. Βάλτε τα κάτω, κάντε αναλύσεις. Θα δείτε. Οι δημιουργοί των ανθρώπων δεν έχουν κόφτη. Όσο δεν θα ζήσεις. Αρκεί βέβαια. Μέσα στις ελάνιες εντολές να έχεις όλο το περιβάλλον σου. Και το περιβάλλον είναι όλο. Είναι και διπλανή μας, είναι τα πάντα. Είναι όλος. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι μιλάνε για χώρες, έχουν βάλει χώρες να τσακωνόμαστε. Ομάδες. Τώρα είναι και θρησκείες στη μέση. Λες και οι θρησκείες αυτές, τουλάχιστον που κάνανε και αποκοσμιοποίηση, είναι καθαρά εβραϊκές. Εβραϊσμός, χριστιανισμός και μουσουλμανισμός, το Ισλάμ, το βάλαν σε μία θρησκεία. Γιατί είναι κατά τα ίδια κατάστοιχα και την ίδια τεχνική φτιαγμένο. Όμως, θυμηθείτε, Ελλάς είναι η φωτεινή πέτρα. Ο φωτεινός λίθος. Φωτεινός λίθος. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα μας που μοιάζει με την παλάμη του χεριού μας. Ο πλανήτης είναι Ελλάς. Ο πλανήτης είναι Ελλάς, είναι γυναίς μου. Σήμερα λοιπόν εμείς καλούμαστε να το δείξουμε. Γι' αυτό και τα σύμβολά μας, τα τεράστια, τα ίχνη μας, οι πατημασιές μας, το DNA μας, είναι παντού στον πλανήτη. Όπου και να ξετάξεις τον πλανήτη. Κρύβουν τα πάντα και μέσα από κρυμμένα έχεις και μπορείς
μπορείς να καταλάβεις. Τα έχνη σου σε όλο τον πλανήτη. Οι κατασκευές σου, οι πυραμίδες σου. Θα μας δείξει κάποιος ποιος έφτιαξε πυραμίδες και πώς τις έφτιαξε. Εμείς μπορούμε να ξαναφτιάξουμε και θα χτίσουμε. Και θα χτίσουμε στις μέρες της Ελλήνων πολιτείας. Τα πάντα. Με δικές μας γραμμές. Με πραγματική ελάνια τεχνολογία. Ας μας δείξει λοιπόν όλοι αυτοί από που είναι. Τι έφτιαξαν. Τι κατασκεύασαν. Πού είναι τα ίχνη τους. Πού είναι. Τα δικά μας είναι σε όλα τα μουσεία. Τα κρύβουν επιμελώς. Και μέσα από τεράστια. Από τεράστια κυνήγη που τα κρύβουν, υπάρχουν αληθινά στοιχεία να τα δεις. Φαντάσου πόσα δεν έχεις δει. Μέχρι το τέλος πρέπει να τα δεις όλα. Είσαι τεράστιος Έλληνα. Έλλην είσαι παντού στον πλανήτη. Μην περιμένετε ο Έλληνας να μιλάει μόνο ελληνικά. Χιλιάδες γενιές που είναι στον πλανήτη. Παντού είμαστε. Πρέπει να ενωθούν όλες οι ελλάνιες ψυχές. Και ένα μεγάλο κομμάτι αλήθειας είναι το γεγονός. Πρέπει να κοιτάξετε και να καλοκοιτάξετε πως στήσαν την Ευρώπη, την ελληνική Ευρώπη, την Ευρώπη του Δία. Ποιοι φτιάξαν την Ευρώπη την νεότερη, οι Χαζάροι, οι Εβραίοι. Για προσέχτε καλά τη σημαία της Ευρώπης. Είναι τυχαίο που η σημαία της Ευρώπης έχει 12 αστέρια. Τι αντιπροσωπεύει στις Αιγινές μου το 12 και γιατί πάλι 12. Ναι, πρέπει να μάθετε ότι οι Ευρώποι δηλώνουν ότι έχουν 12 βασίλεια. Σαφώς έχουν και κρυφά βασίλεια και κρυφά στέματα. Είναι κουβέντα για άλλη ώρα. Όμως, δηλώνουν 12 βασίλεια στην Ευρώπη μας. Την ελληνική Ευρώπη δηλώνουν αυτή βασίλεια. Έχουν αυτοί οι παραχαράκτες. Αυτοί οι παραχαράκτες βασίλεια στην Ευρώπη. Και το γελίο ποιο είναι, εκτός από το βασίλειο του Βελγίου, το βασίλειο της Δανίας, το πρικυπάτο του Λιχνιστάιν, το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου, το πρικυπάτο του Μονακό, το βασίλειο της Ολλανδίας, το βασίλειο της Νορβηγίας, το βασίλειο της Ισπανίας, της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, την πόλη του Βατικανού το θεωρούν και αυτό βασίλειο, είναι στο αστεράκι του αυτό. Το γελίο όμως ποιο είναι, εδώ παίζει κάτι πολύ μεγάλο με τη Γαλλία. Γνωρίζετε συνεγγυνές μου ότι η Γαλλία είναι και το βασίλειο της Ανδώρας, δεν το γνωρίζετε. Ενώ ο κόσμος εκλέγει πρόεδρο, δεν κυβερνάει ο πρόεδρος. Συγκυβερνάει ο πρόεδρος και έχει διαρχία. Δηλαδή συγκυβερνάει ο πρόεδρος και ο επίσκοπος που διορίζεται από τον Πάπα. Ακούτε, ρε Γάλλοι τι κάνατε. Ρε Γάλλοι διαφωτιστές και κουλτουριάριδες όλοι, δημοκράτες και το κέντρο της Ευρώπης και θέλετε να κρατάτε και δημοκρατικό πλαίσιο και επίπεδο. Πού είστε ρε Γάλλοι διανοητές. Σας καρφώνει ένας ο Πάπα διορισμένα και είναι συγκυβερνήτης στο κράτος σας. Καλά δεν έχετε κράτος. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι βεβαίως δεν το έχουν πει. Εκλογές λέει βγήκε ο Μακρόν. Μπράβο παιδί μου. Ωραία. Και ο άλλος που σου βάζει ο Πάπας, ο οποίος τον διορίζει, ο επίσκοπος της Γαλλίας κύριε, είναι κατά 50% ο συγκυβερνήτης του γαλλικού δημοσίου. Για σκεφτείτε το. Και τώρα πάμε κάπου αλλού. Η κεντρική γαλλική τράπεζα, η οποία είναι ιδιωτική των Rothschild, έγινε κεντρική τράπεζα της Ευρώπης. Και το κράτος κυβερνάται από τον πρόεδρο, όποιον πρόεδρο, και από τον επίσκοπο του Πάπα. Και εντελώς τυχαία τα οικονομικά του Βατικανού τα έχουν πάρει και τα διαχειρίζονται από το 1829 οι Rothschild. Λοιπόν, συνεγγενείς μου, και κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο με εμάς, αλλά με όλη την Ευρώπη. Και είναι τυχαίο που μιλάνε για 12 πρικυπάτα. Και πόσο τυχαίο είναι που ήδη τα αστέρια εκπροσωπούν τις 12 φυλές των Εβραίων. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να το ανοίξω. Ναι,
Οι 12 αποστατικές φυλές συνέγινές μου είναι της δημιουργίας. Δηλαδή δημιουργήθηκαν 13 φυλές. Η 13η φυλή είναι η Ελάνια φυλή, αυτή που θα διοικούσε και που διοικεί και που αυτή έχει σχεδιαστεί να διοικεί όλο το γένος. Οι 12 φυλές αποστάτησαν όλες μαζί. Μα όλες. Στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου. Μην μπερδέψουμε τις δημιουργίες. Δεν πάμε στην αρχική δημιουργία, πάμε στη δημιουργία του ανθρώπου. Το ανθρώπινο γένος δημιουργήθηκε με 13 φυλές. Όπως άλλωστε είναι και τα νεύρα μας. Το νευρικό μας σύστημα ξεκινάει. 12 είναι το νευρικό σύστημα και ένα κεντρικό, το 13ο, που ενώνει τον εγκέφαλο με όλο το νευρικό σύστημα. Θυμηθείτε που έχω πει ότι είναι όλα 13. Έτσι λοιπόν, από την αρχή λοιπόν, έχουμε 12 αποστατικές φυλές με άλλες μεγάλες αποστασίες της πρώτης δημιουργίας που πήγαν με την αποστασία και αποσχίστηκαν και κυνηγάν συνέχεια, κυνηγούν συνέχεια την 13η Ελάνια φυλή με τεράστια έπαρση. Οι 12 φυλές δεν είναι μόνο στη γη, είναι παντού συνέγινες μου. Είναι σε πολλές διαστάσεις, σε επίπεδα, με χιλιάδες χρόνια προβλήματα και κυνηγητά. Κυνηγούν πάντα τη 13η φυλή. Και στη γη αυτό συμβαίνει. Και φαίνεται στα σχέδιά τους, στα σχήματά τους παντού. Ναι, η σημαία της Ευρώπης με τα 12 στεράκια συμβολίζει τις 12 φυλές και τα 12 βασιλιά τους. Τα οποία είναι ψεύτο βασίλια και πάνε να διοικήσουν τους ανθρώπους. Και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ένα προϊόν αποστασίας. Συνέγινες μου, εσείς είστε η 13η φυλή. Εμείς πρέπει να καθαρίσουμε όλον αυτό το στάβλο. Όλα φαίνονται γύρω τους. Όλα στα λένε. Η γνώση είναι όπλο. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Όσοι πιο πολύ ορκίζονται στον Ελάνιο όρκο, ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι κατανόησης του ίδιου τους του εαυτού και της ίδιας τους της ζωής. Θυμάστε τι έχω πει, ότι έχει σταματήσει ο χρόνος από τότε που ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Έχει σταματήσει ο χρόνος, συνέχεια. Και θα ξεκινήσει όταν θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το δικό μας χρονικό. Συνέχειες μου. Να κατανοήσουν όλοι τον όρκο. Βοηθήστε τους να δουν το μυστικό. Δεν έχει κανένα κόμμα, δόγμα ο όρκος. Είναι της ίδιας της ύπαρξης. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει με ελεύθερη βούληση, όποιος τον κατανοεί. Αναλύστε μία-μία τις εντολές και κοιτάξτε πόσο γενικές και για τα πάντα είναι. Χωρίς να βάζει πουθενά όρια και αφήνοντας το δημιούργημα να αποφασίσει μόνο του μέχρι που θέλει να φτάσει. Ελεύθερα. Και μέχρι που θέλει να ανεληχθεί και πόσο αντέχει να ανεληχθεί. Και πότε αυτό θα είναι έτοιμο να φύγει ή να ξανάρθει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δύναμη φως.